Η κυβέρνηση κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση για να διατηρήσει τις κόκκινες γραμμές της όσο αφορά ότι δεν πρέπει να συνεχιστούν οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, όσο αφορά ότι δεν μπορεί να πάμε με τέτοια πλεονάσματα γιατί θα συνεχίζουν τη λιτότητα, όσο αφορά βεβαίως, από ό,τι έχετε δει, έχει προσθεθεί και το θέμα της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, δηλαδή της απομείωσης. Ενθυμίστε, και πρέπει να το θυμούμαστε κι εμείς, ότι έχουμε πει και προεκλογικά και μετεκλογικά ότι διεκδικούμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, και το τέταρτο, το στοιχείο για το οποίο παλεύουμε, είναι αναπτυξιακό σχέδιο και κυρίως χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος στις υποδομές, κατά κύριο λόγο στην έρευνα, στην καινοτομία. Mm-hmm. Δίνουμε μια μεγάλη μάχη, εκεί γνωρίζετε ότι υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Φαίνεται ότι κινούμαστε μεταξύ, εξακολουθούμε να κινούμαστε μεταξύ σκύλας και χάριβδης, όπου σκύλα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο φέρεται ότι είναι πιο ελαστικό στα δημοσιονομικά, αλλά πολύ πιο σκληρό στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά. Και ο Μπλανσάρ χθες είπε ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα να τα καλύψουμε με νέες μειώσεις συντάξεων. Ο Μπλανσάρ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και απ' την άλλη, η Ευρωζώνη, που φέρεται να λέει ότι είναι πιο σκληρή στα δημοσιονομικά και πιο ελαστική σε εργασιακά ασφαλιστικά. Ανεξάρτητα ότι κινούμαστε μεταξύ σκύλας και χάριβδης, γιατί αν τα προσθέσεις. Έχουμε τη σκύλα από τη μία μεριά, τη χάριβδη από την άλλη. Που αν τα προσθέσεις και όλα ό,τι λένε, έχουν τέτοιες κόκκινες γραμμές δικές τους που δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει. Αλλά παρόλα αυτά. Ρωτάω, εάν έχουμε τη σκύλα από τη μία, τη χάριβδη από την άλλη, εμείς τι σχέδιο έχουμε για να ξεφύγουμε? Εμείς το σχέδιο που έχουμε. Από αυτές, με βάση αυτό που μας διδάσκει η ιστορία μας και κυρίως η μυθολογία μας, ο Όμηρος και ο Οδυσσέας, είναι να περάσουμε ανάμεσα. Και προσπαθούμε να περάσουμε ανάμεσα διατηρώντας τις κόκκινες γραμμές μας. Και κυρίως την επιδίωξή μας και για το δημόσιο χρέος και για αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας που θα κρατήσει την ιδιότητα. Να σας πω κάτι. Δίνουμε μεγάλη μάχη. Από ό,τι διαπιστώνετε, μπορεί να πέρασαν 4 μήνες. Το γεγονός ότι καθυστερούμε και εμείς να συμφωνήσουμε έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συμφωνίας και δεν έχει να κάνει με το χρόνο. Αν ήταν να υπογράψουμε μια συμφωνία ταπεινωτική ή συμφωνία υποταγής, ήταν εύκολο. Το κάναμε και από την πρώτη στιγμή. Αλλά δεν επιδιώκουμε τέτοιο πράγμα και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη. Κύριε Στρατούλη, επειδή το. Και απ' την άλλη, τώρα σενάρια τη κυρία Μπακογιάννη χθες, ότι το τριήμερο. Θα το πούμε, θα τα πούμε αυτά. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, απαράδεκτα πράγματα. Επειδή το κύριο βάρος πέφτει και σε εσάς και στο δικό σας το Υπουργείο. Ναι, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς πέφτει. Είναι αλήθεια ότι αυτοί επιμένουν μέχρι σήμερα, μέχρι χτες, να μειωθούν οι συντάξεις? Ή το λέτε για να δημιουργήσετε ένα suspense, ας πούμε, για να έρθουμε πιο μαλακά τα άλλα μέτρα που θα θέλετε? Όχι, αυτοί επιμένουν. Επιμένουν ότι να μειωθούν οι συντάξεις, να πάνε πού δηλαδή? Αυτοί επιμένουν στις απόψεις τους, το γνωρίζετε. Όταν επιμένουν στην άποψή τους να διατηρηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές, σημαίνει 15% μειώσεις φέτο και αν βάλεις και τα 3-4 επόμενα χρόνια και το τι έγινε πέρυσι, θα πάει σε 90% μείωση. Αν επιμένουν. Δεν το έχετε νομοθετήσει παρεμπιπτόντως όπως η καταραγγείλει. Ναι, το έχουμε όμως. Θα νομοθετηθεί. Το λέει συνεχώς και ο κ. Στρατούλης και ο κ. Ρωμανιάς. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σημαίνει όσα παίρνεις, δίνεις. Θα μειωθούν οι εισφορές 90% για να μειωθούν τις συντάξεις 90% σε 4 χρόνια. Πώς το λέτε ότι θα μηδενιστούν, θα μηδενιστούν, θα μηδενιστούν? Εφόσον λέει η ρήτρα, δεν θα τροφοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, όσα σου δίνουν σε εισφορές, τόσα θα δίνεις σε συντάξεις. 90% θα πέσουν, 100% θα μηδενιστούν οι εισφορές για να μηδενιστούν συντάξεις. Θα σου πω. Είναι εύλογο το ερώτημα. Πολύ εύλογο και εύστοχο που κάνεις. Αλλά θα σου πω ότι. Όχι εσύ. Ναι. Εσύ καλά κάνεις και το ρωτάς. Ναι. Αυτοί που σκέφτηκαν και που. Υπέγραψαν και που νομοθέτησαν την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες, δεν πήραν υπόψη ένα παράγοντα. Ότι δεν πρέπει να συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές της λιτότητας που θα δημιουργούν 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Γιατί με 1,5 εκατομμύριο ανέργους δεν θα έχεις και επιπλέον εισφορές στις επικουρικές. Δεν θα έχεις. Δεύτερο παράγοντα. Όχι, άκουσα με. Δεύτερο παράγοντα που δεν πήραν υπόψη είναι ότι το ΕΤΑ. Που είναι το μεγάλο ταμείο, που καλύπτει το 80% των επικουρικών συντάξεων, με το PSI έφαγε τέτοιο κούρεμα, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, από τα 3,5 δις που είχε αποθεματικά, αποστερήθηκε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έμεινε με 1,1-1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να πάρεις υπόψη ότι πρέπει με ένα τρόπο, έστω σταδιακά, να αποκατασταθεί αυτή η χασούρα. Δεν μπορεί να λες, δεν θα δώσει τίποτα το δημόσιο, ό,τι μπει. Και ότι αυτό που θα μπει, αυτό που θα βγει, οι απώλειες που πάνε. Δεν πρέπει να τις βάλουμε.
η ανάπτυξη της χώρας. Δεν πρέπει να υπάρξει να μπουν και καινούργιες εισφορές. Επομένως, καταλαβαίνετε, αυτοί είπαν 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο. Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα για την κοινωνική ασφάλεια σας. Το έχω ξαναπεί και το έχετε πει και εσείς δημόσια και είναι προς τιμή σας. Ότι αν δεν πάμε σε πολιτικές ανάπτυξης, ούτε ασφαλιστικό μπορεί να έχει μέλλον, ούτε τίποτα. Πώς θα γίνει δηλαδή, άμα δεν υπάρχει κόσμος να πληρώνει εισφορές, θα εφαρμόζουμε ρήτρα μηδενικού ελλείμματος? Και αν μεγαλώσει κι άλλο η ανεργία, αν παρευχεί, συνεχίζονταν οι πολιτικές λιτότητες, τι θα κάναμε? 30 ευρώ θα δίναμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτοί πήραν μόνο δύο παράγοντες. Τι μπαίνει στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και ότι αυτό θα βγαίνει. Ναι, αλλά έχασε το ΕΤΕΑ. Δεν πρέπει να πάρει από αυτά που έχασε, έστω σταδιακά, λίγο-λίγο. Ναι, η ανεργία όμως είναι εκεί. Δεν πρέπει να πέσει. Αυτό λέω. Ο κατώτατος μισθός μειώθηκε. Δεν πρέπει να ανέβει. Άμα ανέβει ο κατώτατος μισθός, θα ανέβουν και αυτά που παίρνει το ΕΤΕΑ. Άμα ανέβουν, θα παίρνει και ανέβουν. Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι θέμα ημερών να έρθει το νομοσχέδιο. Η αύξηση λοιπόν του κατώτατου μισθού που θα φέρετε. Δεν θα έχει επιπτώσεις θετικές στα ταμεία. Θα έχει επιπτώσεις θετικές στην ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Πολύ θετικές. Γιατί θα σε εξαναγκάζει να την αυξήσει. Άρα λοιπόν, γιατί να έχουμε ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και να μην έχουμε ένα άλλο σύστημα υπολογισμού των επιχωρικών που θα παίρνει όλα τα άλλα υπόψη. Πότε θα φέρετε τώρα το νομοσχέδιο για την. Όχι κατάργηση, για την επαόριστον. Πώς το είπαμε. Για το πάγωμα. Για το επαόριστον πάγωμα, ας πούμε. Ναι, κοιτάξτε, στο Brussels Group αυτό κουβεντιάστηκε την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί. Αναστολή. Επαόριστον αναστολή. Όχι. Λέω για τον κατώτατο μισθό. Α. Εκεί ήταν πολύ σκληρή η μάχη, οφείλω να σας πω. Σκληρότατη μάχη, γιατί ξαναέφεραν πάλι. Ενώ νομίζαμε ότι είχε τελειώσει, ξαναφέραν πάλι οι ενστάσεις, τους διαφωνίες τους κλπ. Αλλά τους διαμηνήσαμε με κάθε τρόπο εκεί, οι εκπρόσωποι μας και οι εκπρόσωποι του Υπουργού Εργασίας, ότι δεν υπάρχει περίπτωση και ότι αυτό θα νομοθετηθεί. Διότι δεν μπορεί να μην έχουμε τις συλλογικές συμβάσεις που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως γιατί έχουμε πάρει τη θετική γνωμοδότηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Που είναι κατά κάποιο τρόπο διεθνή σύμβουλο για τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι, και για την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού. Μαζί θα έρθουν ο κατώτατος μισθός και συλλογικές συμβάσεις. Ναι, έτσι έχουμε πει και έτσι θα έρθουν. Και μαζί επίσης. Τα είπαμε και προχθές στην Κεντρική Επιτροπή. Αν δεν δημοσιοποιήθηκε η απόφαση σήμερα θα το δείτε. Αν δεν δημοσιοποιήθηκε, σήμερα θα το δείτε. Λέμε ότι θα επανέλθει η απόφαση άμεσα οι συλλογικές συμβάσεις και σταδιακά αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, συν η μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που πρέπει να πάρει και νομοθετική μορφή. Γιατί σας έχω εξηγήσει, το ξέρετε. Έχετε στείλει την τροπολογία. Ένας νόμος όλα αυτά. Ένας νόμος ήταν. Και μετά τρία. Τρία. Ναι, ένα νομοσχέδιο και μετά τρία. Συλλογικές συμβάσεις, κατώτατος μισθός και μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Σε ένα νόμο. Σε ένα νόμο. Ναι. Πότε δηλαδή πάνω κάτω έτσι. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών από ό,τι μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας. Ανεξαρτήτως διαπραγμάτευσης. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι και η διαπραγμάτευση θα έχει ολοκληρωθεί. Κύριε Σταντουλή, μου επιτρέπετε. Πιστεύουμε. Το δεν χρειάζεται να. Αλλά με την έννοια να είναι συμβατή η όποια λήξη της διαπραγμάτευσης με τις βασικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ και με τις κόκκινες γραμμές και το πρόγραμμά του. Είναι εντελώς περιττό να επικαλεστώ την ευθύτητά σας, γιατί την έχετε αναμφισβήτητα. Να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως. Ό,τι θέλετε. Έρχεται την άλλη εβδομάδα, είναι 5 Ιουνίου. Θα πληρώσουμε ή δεν θα πληρώσουμε το ΔΝΤ. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, γιατί έχει σημασία αυτό. Γιατί αν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, έτσι όπως τα περιγράφετε εσείς, εμένα μου φαίνεται δύσκολο, αλλά εύχομαι να υπάρχει συμφωνία. Όπως τη θέλουμε εμείς, όπως τη θέλει η χώρα. Ναι, ναι. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα πληρώσουμε το ΔΝΤ. Θα κάνουμε αυτό που λέει. Και αν δεν πληρώσουμε, έχει και δεύτερο σχέδιο, ερώτηση πολύ πιστεύω κρίσιμο. Για να μην λέει ο καθένας ότι του κατέβει από εμάς τους δημοσιογράφους, να μας τα πείτε εσείς που είστε υπουργός. Εάν δεν πληρώσουμε, προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί ένα κλίμα χρεοκοπίας. Έχετε σχέδιο Β, πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα με τις τράπεζες, το θέμα με τη γενική αναστάτωση. Ναι, είναι αυτά τα δύο ερωτήματα. Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει ο καταστατικός χάρτης του ΟΕΕ, κυρίως το νομικό του τμήμα. Του ΟΗΕ που έχει πει από τότε που ιδρύθηκε ότι 5 Ιουνίου θα βρεθούμε κι εμείς ενδεχομένως λέω να βρεθούμε κι εμείς μπροστά στο δίλημα να δούμε τι κουμπαρά έχουμε με τα δημόσια έσοδά μας και να δούμε εάν φτάνει να πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή αν μας δημιουργεί αυτό πρόβλημα να μην έχουμε κατά τη διάρκεια του μήνα να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία, πρόνοια, κοινωνική προστασία. Μα στις 12 Ιουνίου έχουμε και άλλα να πληρώσουμε. Αυτό λέω. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε και κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και σέβεται τους διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο, αλλά κυρίως τον εαυτό της και το λαό της, ότι δεν περισσεύουν για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομίζω έχουμε πει
με πάρα πολύ μεγάλη ευθύτητα ότι η προτεραιότητα έχει να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις. Δεν το έχετε βαλίσει όμως. Παιδεία. Ο κ. Βούτσης είπε ότι δεν έχουμε, δεν τα έχουμε τα λεφτά. Υγεία, ο κ. Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης. Νομίζω και εγώ, σας το λέω καθαρά, ότι αν δεν έχουμε. Όχι, αν δεν έχουμε, δεν έχουμε. Είπε. Ναι, αν δεν έχουμε. Κύριε Στρατούλη, ο κ. Βαρουφάκης εχθές στο CNN τη νύχτα είπε δεν έχουμε. Ωραία. Εφόσον λοιπόν κρίνει και ο Υπουργός Οικονομικών, που ξέρει καλύτερα από όλους τους άλλους υπουργούς, ότι δεν έχουμε, τότε η απάντηση στο δίλημα εάν θα πληρώσεις τους δανειστές ή θα στηρίξεις το λαό σου και θα πληρώσεις μισθούς και συντάξεις, παιδεία, υγεία και κοινωνικές πολιτικές, επιλέγεις το δεύτερο. Νομίζω κάθε κυβέρνηση ωραία. Που σέβεται αυτό τον θα δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα χρεοκοπίας. Δεν θα δημιουργήσει επιστημονικό γεγονός, το έχουν προαναγγείλει γιατί και οι ίδιοι. Δεν... στην ψυχολογία λέω της αγοράς. Δεν θα δημιουργήσει κλίμα... στην ψυχολογία της αγοράς αν το έχεις πει έγκαιρα και έχεις σχεδιάσει και τα επόμενα βήματα. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα. Εάν έχεις σχεδιάσει και τα επόμενα βήματα, δεν δημιουργείς ψυχολογία στην αγορά. Για τα επόμενα βήματα σας ρωτάω. Βήματα, δεν φτάσαμε ακόμα σε εκείνη τη στιγμή, ούτε λίγο πριν από εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η χώρα διαπραγματεύεται να υπάρξει μια υποφελής συμφωνία η οποία θα σέβεται το πρόγραμμα της παρούσας κυβέρνησης και τη λαϊκή κυριαρχία. Είναι προφανές ότι πάντα διαθέτεις εναλλακτικές λύσεις για να μην κρεμάσεις τον λαό σου και για να μην αδειάσεις τελείως τα δημόσια ταμεία. Εναλλακτικές λύσεις πάντα υπάρχουν, πάντα εφαρμόζουν χώρες και δεν θα πρέπει να υπάρχει τρομοκρατία επ' αυτού. Διάβαζα χθες και άρθρα του Στίγκλιτς, τα διαβάσατε κι εσείς, διάβασα και άρθρα του Κρούγκμαν που αυτή την τρομοκρατία την απορρίπτουν. Και ναι, μάλιστα κάνουν τώρα. Και κριτική. Ο Κρούγκμαν είπε ευθέως στις γερμανικές πολιτικές και οικονομικές ελίτ ότι κοιτάξτε να δείτε, κόψτε το λαιμό σας να συμφωνήσετε με την ελληνική κυβέρνηση. Διότι υπάρχει περίπτωση να πετύχει το. Γιατί αν την οδηγείτε σε Brexit, το πιο πιθανό είναι, σίγουρα είπε ο Κρούγκμαν, ότι η Ελλάδα θα έχει γρήγορη ανάκαμψη και έτσι θα είναι ένα παράδειγμα ότι οι δικές σας νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη την οδηγούν στην καταστροφή. Έχετε βγει και πανηγυρίζετε για το άρθρο του Κρούγκμαν. Λες και είστε υπέρ της δραχμής. Δηλαδή μας καταστρέφει το ευρώ, ας πάμε στη δραχμή. Αφού το υιοθετείτε λοιπόν, ότι, αφού λέει ο Κρούγκμαν ότι μάλλον θα πετύχουμε με τον Brexit. Εγώ δεν υιοθετώ ή δεν απορρίπτω τίποτα. Εγώ λέω ότι στο διεθνή διάλογο υπάρχουν και μάλιστα σε ψηλό επιστημονικό επίπεδο συζητιώνται όλες οι εκδοχές, όλες οι εναλλακτικές λύσεις. Στη χώρα μας υπάρχει μια ιδιόμορφη τρομοκρατία να μην συζητιέται τίποτα. Να θεωρείται μονόδρομος ότι θα συνεχιστούν τα μνημόνια και οι πολιτικές συζητώντας. Εμείς στο κόμμα μας κουβεντιάζουμε, από ό,τι ξέρετε, στην κεντρική μας επιτροπή όλα τα ενδεχόμενα και όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Άρα ισχύει η δήλωση του κυρίου Λαφαζάνη ότι να μας τρομοκρατεί η ιστορία με την δραχμή. Η δήλωση του κυρίου. Η πιθανή. Το λέω τώρα περιληπτικά. Ο συνάδελφός μου και σύντροφός μου και υπουργός ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έκανε τοποθέτηση στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανα και εγώ, όπως έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας. Νομίζω εκεί εμείς δεν έχουμε κανένα ταμπού, τα κουβεντιάζουμε όλα και από εκεί και πέρα παίρνουμε τις αποφάσεις μας και προχωράμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι σκληρή διαπραγμάτευση να πετύχουμε μια συμφωνία που θα σέβεται το πρόγραμμά μας. Από εκεί και πέρα, αν φτάσει 5 Ιούνιου και δεν έχουμε χρήματα για τους δανειστές, θα επιλέξουμε να δώσουμε τα χρήματα για το λαό και για τη χώρα μας. Νομίζω έτσι πρέπει να κάνουμε. Και όλα τα άλλα καταστροφολογικά σενάρια της κυρίας Μπακογιάννη, θα κλείσουν οι τράπεζες, θα γίνει. Δεν υπάρχουν. Διότι θα γίνει Κύπρος. Όλα λύνονται. Πάντως μια εβδομάδα πέμεινε. Ήδη εδώ και 20 μέρες στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαρρέουν, τα έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι δεν έγινε και τίποτα, δεν θα χαρακτηριστεί πιστωτικό γεγονός κλπ. Διότι το να χαρακτηρίσεις αυτό το γεγονός πιστωτικό δεν είναι μόνο ότι μπορεί να σου δημιουργήσει τα προβλήματα που είπατε εσείς στη χώρα μας, πολύ περισσότερα προβλήματα θα δημιουργηθούν σε αυτούς. Και εν πάση περιπτώσει για τη χώρα και το λαό μας, το πιο καταστροφικό είναι να υποταχτούμε, να υπογράψουμε ένα νέο μνημόνιο και να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές. Τίποτα πιο καταστροφικό δεν υπάρχει από αυτό. Όλα τα άλλα μπορεί να δίνουν ελπίδες. Όταν το ρώταγε ο Γιώργος ο Παπαδρέου που τον είχε σύμβουλο να πάω στο Δουνουτού ή να πάω σε ρήξη, του έλεγε για όνομα του Θεού υπέγραψε μνημόνιο. Τώρα είναι υπέρ της δραχμής. Εγώ δεν είπα ότι είναι υπέρ της δραχμής ο Στρίγκλιτς. Σου λέω εγώ για το διαβάζω. Εγώ λέω ότι στο διάλογο το διεθνή, τον επιστημονικό, δεν υπάρχουν ταμπού. Δεν μας κάνουν φαγιάς οτιδήποτε. Ας μην επειδή υπάρχουν ταμπού και εδώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έτσι είναι και δεν πρέπει να ταπεινωθούμε, να υποταχθούμε κλπ. Όμως έχει μείνει μία εβδομάδα. Να μειώσουμε κι άλλο τις συντάξεις. Την ερχόμενη Πέμπτη που είναι 4 έκτου, είναι μία εβδομάδα.
Ναι. Εάν δεν έχουμε κάνει συμφωνία μέχρι τότε, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι θέμα τρομολαγνίας ή τρομοκρατικών σεναρίων. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια κορυφαία στιγμή και μια κορυφαία απόφαση για την κυβέρνηση να πει: κύριε, δεν πληρώνω, γιατί δεν έχω, γιατί δεν θέλω. Θα είναι μια κορυφαία στιγμή. Με απρόβλεπτα. Κορυφαία στιγμή. Εσείς δεν βλέπετε ότι μπορεί να δημιουργηθούν απρόβλεπτα. Αξιοπρέπειας. Δεν θα έπρεπε ταυτόχρονα να πείτε όμως και κάποια αυτό βήματα που θα κάνετε για να προστατεύσετε την οικονομία. Μια εβδομάδα. Δεν μιλάμε για μετά από ένα εξάμηνο τι θα γίνει. Νομίζω ότι κάνουμε βήματα συνεχώς και προσπαθώντας να αναπτύξουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία να είναι, θα στηρίζει την αξιοπρέπεια της χώρας μας και κυρίως να της διασφαλίζει ότι μπορεί να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε πει τον ελληνικό λαό δεν τον αφήνουμε ξεκρέμαστο. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια διαπραγμάτευση πολύ σκληρή με τους δανειστές, πάρα πολύ σκληρή. Σας λέω ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες στο Brussels Group που συζητιώνται τα εργασιακά και σήμερα το απόγευμα και αύριο θα συζητιώνται πάλι οι επίμονες απαιτήσεις τους για καταστροφή των συντάξεων. Και αυτή τη στιγμή που είμαστε στη σκληρή αυτή διαπραγμάτευση για να ολοκληρωθεί μια συμφωνία συμβατεί με το πρόγραμμά μας, να βγάλουμε και όλα τα εργαλεία μας τα διαπραγματευτικά στις τηλεοπτικές εκπομπές. Για τις πρόωρες τι διαπραγματεύεστε? Αυτοί λένε πρόωρες στα 62, πλήρες στα 67. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε, λέμε ότι είναι αδιαπραγμάτευτο, ότι δεν πρέπει να θιχτούν σε καμία περίπτωση θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Άρα αυτό και έχουμε επισυνάψει. Αλλά συμφωνείτε στην Γενική Αρχή ότι όσοι παίρνουν πολύ μικρή σύνταξη πρέπει να μεγαλώσει λίγο. Όσοι παίρνουν πολύ νωρίς σύνταξη, ναι, από τα 50 και ας, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να σου λουποθεί αυτό το, ναι, να το έχετε συμφωνήσει ως αρχή. Έχουμε εξηγήσει και στους λεγόμενους θεσμούς ότι αυτά δεν υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, διότι όσοι μπήκαν από 1η-1η του 1993 και μετά, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι πάνε όλοι στα 62 και στα 67. Υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις για τους ανάμεσα από όσους μπήκαν στη δουλειά από το 1983 μέχρι το 1993. Εκεί, ό,τι και να κάνεις, πρέπει να σεβαστείς πρώτα απ' όλα τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, γιατί αλλιώς παραβιάζεις ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνέδριου και ακόμα κι αν ήθελες να τα πειράξεις, θα πάνε και θα ανατραπούν στα δικαστήρια. Όπως φαίνεται, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, το οποίο είχαν μνημονιακές ρυθμίσεις, οι οποίες βαίνουν προς κατάργηση είτε από το Συμβουλίο Επικρατείας, ούτε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μπορείς να κάνεις πράγματα εκεί και να περιορίσεις τις θελούσιες εξόδους αν δημιουργούν τέτοια ακραία φαινόμενα σε τράπεζες, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, βάζοντας ως αντικίνητρο να προπληρώνουν αυτοί που θέλουν να κάνουν, οι επιχειρήσεις δηλαδή, να προπληρώνουν τη ζημιά που δημιουργούν στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά ό,τι τρόπους και να κάνουμε, έχουμε πει ότι εμείς δεν μπορούμε να παραβιάσουμε θεμελιωμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Κύριε Στρατούλη, άρα έχει απορριφθεί αυτό, έχει τελειώσει αυτό το θέμα για εσάς. Εμείς έχουμε πει να δούμε όπου υπάρχουν, όχι γιατί μας το λένε αυτοί, για μας όπου υπάρχουν. Για τα θεμελιωμένα λέω. Έχει τελειώσει αυτό. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει, το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Το έχουμε πει και εγώ και ο κύριος Ρωμανιάς, το έχει πει στο σύνολό της κυβέρνησης. Όταν λέτε, κύριε Στρατούλη, ότι διαπραγματεύεστε σκληρά, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και δεν το αφισβητούμε καθόλου, μπορείτε να μας πείτε τι διαπραγματεύεστε σκληρά? Διότι αν έχετε απορρίψει το ένα, δεν συζητάτε το άλλο. Πού άγγεται η σκληρή διαπραγμάτευση? Η κουβέντα γίνεται για τις ενοποιήσεις. Έχουμε πει ότι εμείς έτσι κι αλλιώς στο πρόγραμμά μας της κυβέρνησης έχουμε ενοποιήσεις. Ότι μέσα σε ένα μήνα δεν μπορούμε να κάνουμε οργανωτικές, πώς το λένε, ενοποιήσεις, αλλά μπορούμε και θέλουμε, και είναι και μέσα στο πρόγραμμά μας, να κάνουμε λειτουργικές ενοποιήσεις, δηλαδή να φτιάξουμε νέα πληροφοριακά συστήματα για να βγαίνουν πιο γρήγορα οι διαδοχικές συντάξεις, να έχουμε νέους ελέγχους για την εισφοροδιαφυγή, να έχουμε νέο σύστημα ίσπραξης των εισφορών κλπ. Έχουμε προτείνει 8 με 9 μέτρα. Και έχουμε πει ότι είναι δικές μας προτάσεις για λειτουργικές ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που μπορούμε να τα κάνουμε και τώρα. Αλλά οργανωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτά είναι ζήτημα εθνικού διαλόγου που είπαμε, ότι θα αρχίσει από τον Οκτώβριο να τα κουβεντιάσουμε. Αυτά που είναι λογικές μεταρρυθμίσεις που κι εσείς τι θέλετε και οι άλλοι δεν νομίζουν να έχουν θέμα.
Δεν υπάρχει σκληρή διαπραγματεύση αυτό. Κάπου αλλού έχετε διαπραγματεύσει. Όχι, έχουν θέμα. Κύριε Στρατούλη, μπορείτε να μας πείτε. Να σας πω τι παίζεται και πού είναι η διαφορά. Αυτοί, ενώ θα έπρεπε να τους ενδιαφέρουν οι λειτουργικές ενοποιήσεις, δηλαδή να ενοποιηθούν δραστηριότητες, να μην χάνονται χρήματα, χρόνος, να εξυπηρετηθούν και καλύτεροι ασφαλισμένοι και να έχουν περισσότερα έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν τους νοιάζει αυτό. Κυρίως τους νοιάζει, λέει, κάντε ενοποιήσεις παροχών, ώστε ακόμα και εκεί που έχουν γίνει ενοποιήσεις σε 7 ταμεία κυρίας ασφάλισης και υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για όσους ενοποιήθηκαν, να καταργηθούν και αυτές και να πάμε σε ενοποιήσεις προς τα κάτω. Αυτούς, σας το λέω καθαρά, δεν τους ενδιαφέρει η προοπτική, η πραγματική προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος. Τους ενδιαφέρει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για το ασφαλιστικό. Αυτό είναι το κύριο μέλημά τους. Και όταν τους λέμε εμείς, εδώ stop. Δεν μπορεί να μειωθούν άλλες οι συντάξεις. Πρέπει να δούμε τι θα μπει στο ασφαλιστικό σύστημα. Από νέους πόρους, εκεί κάνουν ότι δεν ακούνε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς και γι' αυτό ετοιμαζόμαστε και το ξέρετε ότι ετοιμάζεται και νομοσχέδιο για το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα έχει έσοδα που θα χρηματοδοτεί επιπλέον το ασφαλιστικό σύστημα και θα καλύπτει σταδιακά απώλειες από το κούρεμα του PSI. Τους το έχουμε πει. Τους το έχουμε πει. Τους έχουμε πει τι περιμένουμε εδώ, από αυτό και εδώ επιμένουμε. Υπάρχει ένας λογαριασμός που μέχρι το 19 δεν τον ακουμπούσαμε. Για να έχουν κάτι οι επόμενες γενιές, τα επόμενες σειρές να έχουν εξασφαλίσει και τα παίρνουμε τώρα και τώρα μας λέτε ενώ παίρνετε τον παλιό, λέτε να φτιάξουμε ένα καινούργιο ταμείο να εξασφαλίσουμε. Δεν παίρνουμε τίποτα. Σας έχω εξηγήσει ότι αυτός ο λογαριασμός που είναι από έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και το 4% από το ΦΠΑ και το 10% από έσοδα για ιδιωτικοποιήσεις είναι 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας Ελλάδας και δεν τον αγγίζει και δεν θα τον αγγίξει και να το κουπεί το χέρι όποιον τον αγγίξει μέχρι 1η-1η του 2019. Εκτός από αυτόν υπάρχουν. Είναι δύο μικροί λογαριασμοί. Ο ένας είναι από εισφορές των συνταξιούχων από τις κύριες συντάξεις και ο άλλος από τις επικουρικές. Και είναι και υπάρχουν σύμφωνα με τον νόμο για να καλύπτουν έκτακτες καταστάσεις των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι την 1η-1η-19. Όπου χρειαστεί, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση και σωστά έκανε ως προς αυτό. Το είχαμε πει και τότε που το έκανε και που χρησιμοποίησε τους δύο υπολογαριασμούς για το σκοπό που υπάρχουν, θα το κάνουμε και εμείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά από 1η-1η-19 και το μεγάλο λογαριασμό δεν τον αγγίζει κανένας και τους δύο αυτούς λογαριασμούς από 1η-1η-19 υπολογαριασμούς και αυτοί θα πάνε για τους νέους. Καθαρά πράγματα, καθαροί λογαριασμοί, ό,τι λέει ο νόμος. Κύριε Στρατούλη, επειδή η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται ότι είναι σε πλήρες σκότος ως προς το τι διαπραγματεύεστε. Το δε κουκουέ αμφισβητεί καν ότι διαπραγματεύεστε. Εντάξει, είναι στον κόσμο. Είναι στον κόσμο. Μπορείτε να μας πείτε. Έχεις δικαίωμα σαν πολιτικό κόμμα να είσαι στον κόσμο. Σύμφωνα. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα σκληρής διαπραγμάτευσης. Τι είναι το εξωφρενικό που ζητάνε αυτοί και που εσείς λέτε ότι. Το πιο εξωφρενικό. Το πιο εξωφρενικό από αυτό που ζητάνε. Να συνεχιστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για να γίνονται συνεχείς μειώσεις σε επικουρικές συντάξεις. Μέχρι και τώρα το ζητάνε αυτό, μέχρι και χτες. Φυσικά και μέχρι και σήμερα το λένε αυτό. Και το δεύτερο το οποίο ζητάνε είναι να παραμείνουν οι μνημονιακοί νόμοι με τους οποίους θα συνεχίσουν να γίνονται μειώσεις κύριων συντάξεων από 1η-1η-2015 για όσους θεμελίωσαν από τότε ασφαλιστικό δικαίωμα μέχρι και 35 χρόνια στο μέλλον. Αυτό. Δεν είναι το ΦΠΑ ακραία, είναι μέσα στα εξωφρενικά που ζητάνε. Ακραία εκδοχή. Η υπερβολική το αύξηση. Να ξεπουλήσουμε όλο το πλούτο, όλο το δημόσιο πλούτο της χώρας δεν είναι ακραία απέτηση. Δεν το συζητάμε. Το να αυξήσουμε το ΦΠΑ. Το να αυξήσουμε το ΦΠΑ που επιβαρύνονται κυρίως στα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν είναι ακραία απέτηση. Αυτά. Δεν το έχει απορρίψει όμως η κυβέρνηση. Το έχει αποδεχτεί την αύξηση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση προτάσεις προσπαθεί να κάνει. Οι προτάσεις που κάνει για το φορολογικό και που προσπαθεί να περάσει είναι να επιβαρυνθούν κυρίως πλούσια στρώματα που δεν επιβαρύνθηκαν τα 5 χρόνια του. Λέω συνολικά για το φορολογικό. Δεν λέω. Ναι, για αλλά το ΦΠΑ. Επειδή δεν κουβεντιάζουμε και συνολικά. Αλλά και όσο συνολικά αφορά το ΦΠΑ, η διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνηση είναι να υπάρχουν πολλές κλίμακες ώστε προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης να πάνε στις πιο χαμηλές κλίμακες. Από εκεί πέρα, σκληρή διαπραγμάτευση γίνεται, θα δούμε το αποτέλεσμα. Να κάνουμε διάλειμμα. Ναι. Και γυρίζουμε. Ένα για διάλειμμα να πω και λίγο καφέ. Λίγο νεράκι. Καφέ. Πάμε.